Παρακαλώ, παρακαλώ. Να έχετε την απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Συντομεύστε όμως, παρακαλώ. Ήθελα να απαντήσω καταρχάς στην κοπέλα στην ερώτηση που έκανε ότι η απάντηση υπάρχει, κυρία μου. Την απάντηση την έδωσε ο Καποδίστριας με δύο εγκυκλίους του 1828 και του 1831. Αυτό ακριβώς αναπτύσσουμε. Ακούστε με λίγο, δεν έχουμε το χρόνο στο αναπτύξω, η απάντηση υπάρχει. Επίσης θέλω να σας πω για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ πέρα, οι διαπιστώσεις για την κάρτα του πολίτη, για το πλαστικό χρήμα, είναι γνωστές και πολυσυζητημένες. Το θέμα είναι επιβάλλεται στο διατάφτα. Έχω πάει σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις, έχω ακούσει πάρα πολλούς διαλόγους, φαρφαρφολογήματα, αμπελοφιλοσοφίες και ευχολογήματα. Για το διατάφτα δεν λέει κανένας τίποτα. Εγώ θέλω σήμερα να σας μιλήσω με δύο πολύ απλά λόγια και συγκεκριμένα στο διατάφτα. Κύριοι, το τέταρτο Ράιχ είναι πλέον εδώ. Δεν είναι πλέον όπως το τρίτο Ράιχ που κατέβηκε καγγελόφρακτο με τα τάγκς και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο Ράιχ φέτος, κύριε, έχει περάσει εκβατικό επίπεδο. Ο πόλεμος είναι ψυχοτρονικός. Είναι σε Matrix πλέον. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να το αντιληφθούμε αυτό. Η πρώτη κίνηση λοιπόν που κάνουμε εμείς, και να διευκρινίσω, είπαν για τα ευχολόγια. Καλά και τα ευχολόγια. Ποιοι είστε, παιδιά, για να ξέρω ο κόσμο, γιατί ο κόσμο δεν ξέρει ποιοι είστε. Εμείς δηλαδή, ποιοι εσείς. Θα σας απαντήσω. Είπα προηγουμένως. Εκπροσωπώ του σκεφτόμενου Έλληνες και την εκλεγερσία του στρατηγού Αϊφαντή. Αύριο και στο Τιτάνιο, είπα, απάντησα στον κύριο, κυρία μου. Αφού άλλοι δεν τα ακούσανε. Αύριο στο Τιτάνια κάνουμε την πρώτη κίνηση. 6 ώρα το απόγευμα στο 10ο όροφο. Είναι η πρώτη κίνηση, κύριε. Ακολουθούν πάρα πολλές εναλλακτικά η μία πίσω από την άλλη. Οποιοςδήποτε έχει κάτι συγκεκριμένο να μας το πει. Και ήθελα να σας πω γιατί. 5,5 ώρα. 5,5 ώρα. Επίσης στο διατάφτα, κύριε, ακούστε μας παρακαλώ λίγο. Ήμουνε σαφέστατος και κατεδερματικότατος. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Κάτι για υπομονή, 2 λεπτά. Ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ, στο διατάφτα, εκτός από την κίνηση που κάνουμε εμείς, εδώ όσοι είστε, ο καθένας από εσάς, μπορεί να γίνει ασπιρίνας. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Χωρίς λόγια. Είμαστε πυρήνας, ο καθένας είμαστε πυρήνας. Δεν θέλω, αυτά είναι φαρφαρολογίες, κυρία μου. Στην πράξη, εσείς, οι άλλοι, μη μιλάτε εκ μέρους του λόγου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην διακόπετε. Κλείστε, μην παίρνετε το λόγο για όλους τους άλλους. Αύριο στις 6 ώρα, κατάλαβα, αύριο για όλους τους θέλουν στο Τιτάνια 6 ώρα να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τις διεργασίες μιας νέας κίνησης που γίνεται για την άμυνα της χώρας και του λαού. Και στην πορεία θα σας αναπτύξουμε ένα-ένα στο διατάφτα και συγκεκριμένα. Παρακαλώ, δώστε το μικρόφωνο για να κλείσουμε.